των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης, αλλά κυρίως γιατί θέλουμε να δώσουμε συνέχεια στην εργατική απάντηση σε κυβέρνηση και εργοδοτικές οργανώσεις. Να δώσουμε συνέχεια στις κινητοποιήσεις που είναι αναγκαίες και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να είναι μαζικές, μαχητικές, δυναμικές, αποφασιστικές, με στόχο να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε το περιβόητο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, του οποίου η συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή. Πρόκειται για ένα πολυνομοσχέδιο που θέλει να κάνει νόμο όλα τα αιτήματα των επιχειρηματικών ομίλων και κυριολεκτικά σαρώνει ό,τι έχει απομείνει από τα εργασιακά δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες των εργαζομένων. Η κυβέρνηση προκλητικά προσπαθεί να εξοραίσει την αντεργατική επίθεση που συνεχίζει με νέα ορμή από εκεί που την άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σερβίρει μαζί με τα σκληρά αντεργατικά μέτρα μια σειρά από επιμέρους διατάξεις, τάχα φιλεργατικές, κάτι σαν τα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο του ΣΥΡΙΖΑ, που δήθεν θα ενισχύσουν την πλήρη απασχόληση, θα χτυπήσουν την αδίωτη εργασία και θα καταπολεμήσουν την εργοδοτική παραβατικότητα, όταν το ίδιο το πολυνομοσχέδιο ενισχύει το αντεργατικό οπλοστάσιο μέσω του οποίου θεργεύει η εργοδοτική ασυδοσία. Με μεγάλο θράσος επιχειρεί να κάνει το μαύρο άσπρο και να εμφανίσει ως φιλεργατικό ένα νομοσχέδιο που επιφέρει συντριπτικό χτύπημα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ειδικά στις κλαδικές. Βάζει σε μόνιμη πρέσα τους μισθούς και θέτει υπό ασφικτικό κρατικό έλεγχο τη λειτουργία των συνδικάτων με ηλεκτρονικό φακέλωμα και χτύπημα των γενικών συνελεύσεων. Ταυτόχρονα δίνει γη και ύδρο στο μεγάλο κεφάλαιο με φοροαπαλλαγές, διευκολύνσεις και κάθε είδους προνόμια, ενώ στο όνομα της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας δίνεται η δυνατότητα για επενδύσεις όπου και με όποιους όρους οι κεφαλαιοκράτες θέλουν, ξεσαλώνοντας σε βάρος του λαού και του περιβάλλοντος. Ποια είναι όμως η αλήθεια για το πολυνομοσχέδιο? Τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Το δίθεν φιλεργατικό πολυνομοσχέδιο προβλέπει εξαιρέσεις από τις εθνικές, τις τοπικές κλαδικές και τις ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή λειτουργούν ως επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Σε περιπτώσεις ηρωής, οι επιχειρησιακές συμβάσεις υπερισχύουν έναντι των κλαδικών.